Πάμε να συνεχίσουμε. Τι άλλο έχουμε, παιδιά? Έχουμε τώρα σενάρια συνεργασίας της Ελλάδας με Τουρκία και Ισραήλ για τη μεταφορά του φυσικού αερίου στη χώρα μας μετά από όσα έχουν συμβεί στην Ουκρανία. Και πάμε λοιπόν εδώ. Μόνο. Εδώ λοιπόν το Ελλάδα, Ελλάδα-Τουρκία συμμαχία, φαίνεται να γίνεται. Εκεί που φοβόμαστε ότι θα έχουμε πόλεμο με τους Τούρκους, βλέπουμε εδώ πέρα έχουμε Ελλάδα-Τουρκία συμμαχία. Ναι, ναι, ενδέχεται. Και ποιος θα γράφει, Χαριέτ. Μπράβο, ένας από τους πιο γνωστούς αρθρογράφους της Χουριέτ είναι αυτός που μας ενημερώνει είτε εντός εισαγωγικών είτε εκτός, γιατί είναι δικό του το συμπέρασμα, ότι η Ελλάδα μαζί με το Ισραήλ, παρακαλώ, και την Τουρκία μπορούν να συμμαχήσουν στο ενεργειακό πεδίο, έτσι ώστε να γίνουν ο επόμενος κόμβος που μπορεί να υπάρξει. Και έρχεται μάλιστα ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, να επιβεβαιώσει επί της ουσίας τα όσα είπε ο δημοσιογράφος της Χουριέτ, λέγοντας επί της ουσίας ότι έτσι θα λύσουμε το 60% των προβλημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο, εννοώντας ότι εάν περάσει ο συγκεκριμένος αγωγός από τα χωρικά ύδατα της Κύπρου. Μάλιστα. Διότι υπήρξε και το σενάριο, Φίλιππε, για να κλείσω, να πάει από τη Λιβύη. Πράγμα το οποίο κρίνεται αδύνατον. Μάλιστα. Κρίνεται αδύνατον. Άρα βλέπουμε εδώ πέρα τη στιγμή που φοβόμασταν όλοι οι Έλληνες. Ότι να θα έχουμε πόλεμο με την Τουρκία, θα έχουμε ιστορίες με την Τουρκία, μετά την επίσκεψη τη συγκεκριμένη, τώρα δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί σε αυτή την επίσκεψη, τι υπόθηκε, τι συμφωνία έχει γίνει. Έτσι. Γιατί κάτι πρέπει να έχει γίνει. Έχεις ακούσει να περνάνε μαχητικά πάνω από τον αέριο χώρο μας αυτές τις μέρες? Βέβαια. Γίνεται ακόμα? Βέβαια. Γίνεται? Ναι, ναι, αλλά υπάρχει λόγος που γίνεται. Για πες μας. Είναι λόγω της παρέλασης. Εγώ άλλο λέω. Γι' αυτό γίνονται χαμηλές πτήσεις. Τουρκικά, λέω. Τουρκικά, όχι, όχι. Αυτό σε ρωτάω, τι μου λες, Όχι. Για τουρκικά λέω. Γιατί τουρκικά μιλάμε. Δεν έχω ακούσει. Παραβιάσεις την περασμένη εβδομάδα. Μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν δεν έχουμε παραβιάσεις. Ναι. Αυτό... Έχουμε. Έχουν πέσει όμως σε αριθμό. Στο ελάχιστο. Σε σχέση με αυτό που γινόταν καθημερινά, έχει μειωθεί κατά πολύ. Ναι, είναι αλήθεια. Και το θέμα εδώ πέρα είναι τι συζήτησαν όταν δεν υπήρχαν οι κάμερες και όταν δεν υπήρχε... Παρουσία τρίτου φορέα. Γιατί πολλά έχουν ακουστεί. Τώρα το θέμα είναι το τι ισχύει. Μόνο ο Πρωθυπουργός ξέρει να μου πει και ο ίδιος ο Ερντογάν. Φυσιογνωμιστές λέει πάντως, κάπου διάβασα, ότι οι φυσιογνωμιστές, οι άνθρωποι δηλαδή που γνωρίζουν να διαβάσουν τη γλώσσα του προσώπου και του σώματος. Μια χαρά ήταν, ναι, αυτό που διαπίστωσαν ήταν, πώς το πες να δεις, χαμόγελα, καλή διάθεση. Και από τις δύο πλευρές ότι υπήρχε μία αμοιβαιότητα. Μάλιστα. Πάμε εδώ, ξαναλέμε. Όλα αυτά έχετε σήμερα η Χουριέτ και επιβεβαιώνει και τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας ότι θα έχουμε συνεργασία Ελλάδας-Τουρκίας. Αν δεν το δω, εγώ δεν το πιστεύω. Για φυσικό αέριο. Και εγώ αν δεν το δω, δεν το πιστεύω. Υπάρχει όμως ένας παράγοντας. Υπάρχει κόσμος που λέει όμως ότι δεν θέλουμε να γίνει αυτό. Υπάρχει μια μερίδα Ελλήνων πολιτών που λένε. Θα γίνουμε συνέτεροι και συνεργάτες με τους Τουρκούς. Μεγάλος όγκος των Ελλήνων. Ναι, είναι. Που λένε όχι. Ναι. Είναι. Και είναι πολύ λογικό αυτό, διότι υποβόσκει μια περιραίους ατμόσφαιρα. Θα ήθελα να δώσουμε γραμμές στον κόσμο να μας πείτε αν θέλετε να γίνει αυτή η συνεργασία Ελλάδας-Τουρκίας. Ναι ή όχι. Μπορεί να υποκρύπτονται άλλα πράγματα, Φίλιππε. Θεωρεί πολλοί κόσμος ότι κάποιες υποχωρήσεις θα κάνει σε σχέση με το Αιγαίο ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα. Είναι λογικό. Τουρκική λέξη. Το μπαξίσι είναι αυτό που κινεί τους Τούρκους, τους κινούσε και θα τους κινεί πάντα. Το μεγάλο παζάρι. Αν δουν ότι τους συμφέρει το μεγάλο παζάρι, ναι. Αλλιώς δεν διστάζουν ούτε μπροστά τη επόμενη. Θέλω να ρωτήσω τους τηλεθεατές, λέτε ναι ή όχι σε μια τέτοια συνεργασία. Ναι ή όχι για αυτή τη συνεργασία Ελλάδας-Τουρκίας. Και Ισραήλ. Παρακαλώ, κύριε Τζίφα μου, μιλάμε για Ελλάδα-Τουρκία είναι το θέμα αυτό εδώ.
2-11-400-2-400. Για να βγείτε ζωντανά στον αέρα, 2-11-400-2-400. Πείτε μας, εάν, πώς βλέπετε, είσαστε θετικοί ή αρνητικοί στο να έχουμε μια συνεργασία Ελλάδας-Τουρκίας για το φυσικό αέριο. Πώς σου φαίνεται. Το 2-11-400-2-400. Θέλω να ακούσω τη γνώμη των τηλεθεατών για να καταλάβουμε πώς το βλέπει όλο αυτό η κοινή γνώμη. Έχει ενδιαφέρον. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε και να δούμε τη γνώμη των τηλεθεατών. Για να δούμε, εμπιστεύεται ο κόσμος τελικά. Αυτή τη συνεργασία. Ναι. Τη θέλει ή όχι. Θέλει αυτή τη συνεργασία. Ελλάδας-Τουρκίας ή όχι. Κύριε Χρήστο, καλησπέρα σας. Ναι, γεια σας κύριε Καμπούρη. Σας ακούμε κύριε Χρήστο. Συζητάτε για το Αιγαίο. Γιατί αγοράσαμε τότε στα Ραφάλ και αυτά, αφού κάνουν συνεργασία. Πάνε και συζητάνε στην Τουρκία για συνεργασία. Γιατί κάνουμε εξοπλισμούς. Μπορείτε να μου πείτε εσείς. Μάλιστα. Και δεν μας δίνουν μια, το δώρο του Πάσχα που είχε τάξει, που είχε ψηφίσει με τον Τσίπρα, θα δώσει τα δώρα Χριστουγέννου και αυτά. Το ξέρετε κύριε Καμπούρη, η γυναίκα μου παίρνει 640 και για 40 ευρώ δεν παίρνει το επίδομο, ούτε τα Χριστούγεννα, ούτε τώρα. Και θέλει να κάνει συνεργασία, ποιο ρώτησε αυτός. Για πείτε μου, μάλιστα, γιατί κάνουμε εξοπλισμούς και χρεωνόμαστε. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στην κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία, πώς βλέπετε τη συνεργασία Ελλάδας-Τουρκίας για το φυσικό αέριο? Καλή σας μέρα. Καλημέρα τι σας. Τι να δω καλέ, πουλήσανε όλη την Ελλάδα. Πουλήσανε όλη την Ελλάδα. Μ' ακούτε? Με προσοχή σας ακούμε κυρία Μαρία. Όλη την Ελλάδα πουλήσανε. Να πάει στο σπίτι του άνθρωπου, θα μας πουλήσει όλους, θα μας ξεκάνει. Έλεος πια. Ντροπή τους. Άλλοι πολεμήσανε για την Ελλάδα και αυτοί την πουλάνε. Στο διάολο να πάνε τα καθάρματα, όλα στο σπίτι τους. Σας ευχαριστούμε κυρία Μαρία. Πάμε στον κύριο Παντελή. Κύριε Παντελή, καλησπέρα σας. Έλα, καλημέρα φίλε μου Καμπούρη, να είστε καλά. Να είστε καλά, σας ακούμε κύριε Παντελή. Σε παρακαλώ πολύ, τώρα λες τώρα αγόρι μου να πούμε εάν θέλουμε να συνεργαστούμε τώρα με τους Τούρκους και Έλληνες. Και αν δεν θέλουμε, εμείς, μπορεί να κάνουμε τίποτα, δεν μπορεί να κάνουμε τίποτα. Ό,τι θέλουν αυτοί θα κάνουν. Προπάντως ο Αμερικάνος. Τι πράγματα είναι αυτά που κάνουν, δεν τρέπονται και λιγάκι. Πότα. Το άλλο που θέλω να σου πω, ένα άλλο πράγμα λέγεται για τα νοσοκομεία. Άστα με το ατυρακά, ο Τούρκος και ο Έλληνας τα έχουν κανονίσει. Αλλά σου λέω κάτι επίγον. Τα νοσοκομεία αυτός ο Υπουργός Υγείας κόντευε να πάει στα ραδίκια. Το αποτέλεσμα από μικρόβιο πήγε. Για δεν τα καθάρισε τα νοσοκομεία. Ντροπή του. Και έπρεπε να βάλει γιατρό για Υπουργό Υγείας. Και όχι έβαλε αυτό το δικηγοράκο. Δουράκο δεξιό, το φασίστα. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Παντελή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε. Ο κόσμος πραγματικά είναι αγανακτισμένος. Με τη μία φαίνεται, έτσι, δηλαδή το ότι... Πάμε. Πριν ακούσουμε και άλλους τηλεθεατές για το πώς βλέπουν τη συνεργασία Ελλάδας-Τουρκίας για το φυσικό αέριο και αν θέλετε να γίνει αυτή η συνεργασία ή πώς τη βλέπετε, γιατί είναι κόσμος ο οποίος λέει καλά θα κάνουμε, επιτέλους θα γίνει αυτή η συνεργασία και δεν θα έχουμε κίνδυνο πολέμου. Απ' την άλλη υπάρχει και πολύ μεγάλη μερίδα Ελλήνων που λέει όχι, το θεωρούμε προδοσία το να γίνει συνεργασία Ελλάδας-Τουρκίας. Εδώ βλέπουμε ότι οι απόψεις δίστανται συνεχώς. Νομίζω ότι η μπαμπεσιά που λέμε των Τούρκων δεν αφήνει περιθώρια στον Έλληνα να σκεφτεί ότι τι, ότι πραγματικά μπορούμε να συνεργαστούμε. Κύριε, πάμε να ακούσουμε τηλεθεατές, πάμε να ακούσουμε την κυρία Βάσο. Κυρία Βάσο, κυρία Βάσο, καλησπέρα σας. Γεια σας. Σας ακούμε κυρία Βάσο. Γεια σας. Κύριε Καμπούρη, γεια σας. Σας ακούμε. Καλησπέρα. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Λοιπόν, να πω κι εγώ τη γνώμη μου, δεν περίμενα ποτέ αυτή η κυβέρνηση να φέρει την Ελλάδα σε αυτό το χάλι. Εγώ που είχα πολεμήσει για να γίνει κυβέρνηση, εγώ που έτρεχα από εδώ και από εκεί, τώρα όμως θα κάνω το κάθε τι να μην βγει. Πέστε μου σας παρακαλώ, για αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν εμβολιαστεί, και εγώ μαζί, τώρα που μας πήρε το κατοστάρικο που μας παίρνει, είμαστε εντάξει, μπορούμε να κυκλοφορήσουμε, μα δεν τρέπονται. Δεν κάνουν έτσι να φύγουνε, να πάνε από εκεί που ήρθανε. Ντροπή τους κύριε Καμπούρη. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Βάσο.
Ακούμε εδώ τη φωνή του λαού, η φωνή των τηλεθεατών. Γιατί θα πρέπει να ακούγεται. Θα πρέπει να ακούγεται τη φωνή σας. Φωνή λαού, οργή Θεού. Αυτό λέει η παροιμία και τελικά είναι 100%. Κύριε Παναγή, καλησπέρα σας. Γεια σας. Σας ακούμε, κύριε Παναγή. Ήθελα να επισημάνω ότι εάν ως προϋπόθεση φύγουν οι Τούρκοι από την Κύπρο, τότε ας δώσουμε ένα της χιλίης πιθανότητα να συζητήσουμε για συνεργασίες. Πράγμα που πιστεύω ότι είναι αδύνατο να γίνει. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και να έχουμε το νου μας. Να έχουμε το νου μας. Κάτι σας σοβίζει. Βέβαια. Μάλιστα. Αυτά. Να είστε πολύ καλά. Φοβισμένος και υποψιασμένος ο κόσμος.